Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου του ύφεστου Φλόρινας. Βρισκόμαστε στο βιομηχανικό επιμελητήριο για άλλη μια φορά και ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρό του, κύριο Σάβα Σαπαλίδη, για τη φιλοξενία του αυτή. Είμαστε εδώ λοιπόν, ήμασταν και στην έναρξη τη σεζόν, όταν ανακοινώναμε από εδώ τη συμμετοχή μας στην Α2. Οπότε, μοιραία, ήρθαμε και τώρα για να κλείσουμε αυτή τη σεζόν. Όχι ακριβώς με τον τρόπο που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα με πολύ έτσι, αισιοδοξία και ευγνωμοσύνη. Το λόγο θα δώσουμε για αρχή στον πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Γιάννη Λουκά, να προλογίσει αυτή τη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και από μένα. Λίγα λόγια θα σας πω κι εγώ. Ως πρόεδρος του ύφεστου και με αφορμή την επίσημη λήξη της αγωνιστικής σεζόν, θα ήθελα να αναφερθώ εκτενώς σε αυτή την παρθενική εμφάνιση του Συλλόγου μας στην Α2 κατηγορία ανθρών βόλεϊ. Θεωρώ πως μόνο συναισθήματα και χάρας και περηφάνειας μας κατακλείζουν όλους. Μια ομάδα πρότυπο που μας χάρισαν επανάληπτες στιγμές, κοιτώντας όλους τους αντιπάλους κατάματα και καταφέροντας μάλιστα τις περισσότερες φορές να βγαίνει νικήτρια από τις αναμετρήσεις. Αίτητη στο δεύτερο γύρο και μόλις μία ήττα στο ΔΑΚ Φλόρινας στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Συμμετοχή από την πρώτη μας χρονιά στα play-off ανόδου και κατάκτηση της τρίτης θέσης. Δυναμικό παρόν στο κύπελλο Ελλάδος, καθώς αποκλείσαμε το Περσέα Περέας, που αγωνίζεται μια κατηγορία πάνω από εμάς, και υποδεχτήκαμε αμέσως μετά την ιστορική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης, χάνοντας την πρόκληση στις λεπτομέρειες. Ταξιδέψαμε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, κρατώντας τη σημαία του φιλονιώτικου αθλητισμού ψηλά, κάνοντας την παρουσία μας αισθητή και κερδίζοντας το χειροκρότημα όπου και αν αγωνιστήκαμε. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Εύρο, Αλεξανδρούπολη και Σουφλή, την Κομοτηνή, την Καβάλα, τη Ξάνθη, τη Λάρισα, τα Γιάννηνα και ομάδες της Θεσσαλονίκης, που ήρθαν στην πόλη μας να αγωνιστούν σε ένα γήπεδο γεμάτο πρωτίστως από μικρά παιδιά και πολύ κόσμο. Οι αθλητές μας, παράδειγμα ήθους και αθλητικού ιδεώδους που αποτέλεσαν καθ' όλη την αγωνιστική χρονιά πρότυπα για την νεολαία μας, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να έρθουν κοντά στο άθλημα και να ενταχθούν στις ακαδημίες μας. Το προπονητικό μας team, κάτι παραπάνω από εξαιρετικό, με ενορχιστρωτή τον Σπύρο Γκολίτση και δίπλα του τον γυμναστή Νίκο Ραπτόπουλο, τους προπονητές Γαβρίλ Σιμεών, Μάκη Βελιάνη και Ρούλα Σεχίδου και κυρίως τον μέντορα του Σπύρου, τον Δημήτρη Τζιαράκη, που έδωσε λύση σε πολλά καθημερινά ζητήματα. Οι φορείς της πόλης μας ήταν δίπλα μας, όπως και οι χορηγοί και οι υποστηρικτές μας. Συγγνώμη. Κυρίως όμως ο κόσμος της Φλόρινας. Μικροί και μεγάλοι ήταν πάντοτε στο γήπεδο, δίνοντός μας μια απίστευτη όθηση αλλά και κίνητρο να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ και στο εφηβικό τμήμα του Συλλόγου μας, το οποίο ήταν άξιο πολλών επαινών. Τα παιδιά μας κατάφεραν και αυτά, όπως οι άντρες, να τερματίσουν στη τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Μακεδονίας και να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο. Είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδρομής και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Όντως εσπειρωμένη και πιο δυνατή του χρόνου, η ομάδα μας θα πρωταγωνιστεί και πάλι στα γήπεδα της Α2. Έτοιμη να φιλοξενήσει όπως μόνο αυτή ξέρει τις μεγάλες ομάδες της χώρας που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο θεσμό του κυπέλου. Κλείνοντας, καλώ τους απανταχού φιλορινιώτες και ευρύτερα τους φίλους της ομάδας να έρθουν κοντά μας και να σταθούν αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή από όποια θέση και όποιο βαθμό πιστεύουν ότι μπορούν. Μέλη του συλλόγου, χορηγοί της ομάδος, υποστηρικτές, εθελοντές στο γήπεδο. Κάτοχοι μιας κάρτας διαρκείας είναι όλοι πρόσδεκτοι, γιατί το σύνθημά μας εκτός από όλος ο νομός μια ομάδα είναι και η παραδοχή ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε την ομάδα μας ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον προπονητή του ανδρικού τμήματος, κύριο Σπύρο Γκολίτση. Καλησπέρα και από μένα. Μας κάλυψε σε πολλά θέματα ο πρόεδρος. Δεν μας μένουν να πούμε πολλά. Μια χρονιά όνειρο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που η πόλη μου είχε μια τόσο καλή ομάδα. Τα εύσημα που πήραμε εντός και εκτός νομού Φλόρινας ήταν πάρα πολλά. Πολύ μεγάλη χαρά μας. Η μεγαλύτερη βέβαια επιτυχία θεωρώ πέρα από τα αποτελέσματα είναι το γεμάτο γήπεδο, το παρατεταμένο χειροκρότημα και η πολλές παρουσίες νέων παιδιών, ιδίως μετά το παιχνίδι με τους αθλητές μας και με τη διάθεση να παίξουν και να δούνε βόλεϊ υψηλού επίπεδου. Φτιάξαμε μια ομάδα με πολύ μεράκι, πάρα πολλοί οι συντελεστές που βοήθησαν,
άμα χρειαστεί να τους απαριθμίσουμε έναν έναν θα πάρουμε πάρα πολύ ώρα. Έγινε η αρχή, όπως είπε και ο πρόεδρος, είμαστε στην αρχή της διαδρομής, βάλαμε την Φλόρινα στο βολιακό χάρτη, μας μάθανε από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Η ομάδα έκανε 20 νίκες, η ομάδα έφυγε τις περισσότερες φορές νικήτρια από το ΔΑΚ Φλόρινας και όλο αυτό μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και διάθεση και να αποτελέσει η ομάδα τη σαββατιάτικη εξόρμηση των φλωρινιωτών στο γήπεδό μας, γιατί η θερμή τους υποστήριξη και το ότι παίξαμε σε ένα γήπεδο σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια με 100% πληρότητα μας δίνει πάρα πολύ χαρά και κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που δεν είναι εύκολη και άμα δεν είχαμε όλους τους ανθρώπους δίπλα μας δεν θα είχε και επιτυχή κατάληξη. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα και να φιλοξενήσουμε πάλι στη Φλόρινα μεγάλες ομάδες και να δούμε ακόμα καλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο ύφεστος Φλόρινας είναι για μας το σπίτι μας, είναι η ομάδα μας. Όλοι όσοι είμαστε στο πάνελ και όχι μόνο, θα στηρίζουμε και θα στηρίζουμε αυτή την ομάδα και αυτό το σύλλογο από όποιο πόστο και αν τον υπηρετούμε, όπου και αν είμαστε. Είμαστε πάνω απ' όλα Φλόρινα και μετά οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον προπονητή. Είναι ευκαιρία να περάσουμε τώρα στο κομμάτι των αθλητών, εφόσον έχουμε δίπλα μας τον πρώτο αρχηγό της ομάδας. Είναι ο κύριος Κώστας Γρηγοριάδης. Τον έχουμε φέρει από την Κατερίνη εδώ, οπότε μπορεί να μας πει δύο λόγια και αυτός. Ευχαριστώ. Κώστα, στρατιώτης, για πάντα Φλωρινιώτης! Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πω και εγώ πολλά πράγματα. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς, τους παράγοντες και όλους όσους βοήθησαν αυτή τη χρονιά την ομάδα, εντός και εκτός γηπέδου βέβαια, να μπορέσει να τα απεξέλθει στις απαιτήσεις που είχε αυτή η κατηγορία. Σίγουρα η πόλη της Φλόρινας που μας υποδέχθηκε θερμά από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ πέρα, αν και πιο πολλοί από εμάς δεν ήμασταν φλωρινιώτες, μας έκανε να σταθούμε σαν η δική μας η πόλη. Οι φίλαθλοι που ήταν παρόν και αυτοί από τον πρώτο αγώνα και σίγουρα μας βοήθησαν πάρα πολύ και γέμιζαν το γήπεδο ασφυκτικά οι δύο τελευταίους αγώνες, δίνοντάς μας κάποιες μοναδικές στιγμές και περάσαμε υπέροχα όλοι μαζί. Για μένα προσωπικά, σαν αρχηγός της ομάδας, ήταν τιμή μου να είμαι μέλος αυτής της ομάδας που είχε τόσους αξιόλογους παίχτες και ένα καταπληκτικό προπονητικό team. Σίγουρα, συναχωρηθήκαμε όλοι μας που δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε κάτι παραπάνω αυτή τη χρονιά, αλλά έτσι είναι σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε πάντα να πετύχουμε αυτά που θέτουμε σαν στόχους. Σίγουρα ήταν πολύ καλή χρονιά, πολλές νίκες, πολλές χαρές. Και θέλω να πιστεύω πως η ομάδα της Φλόρινας και η πόλη της Φλόρινας, συγγνώμη, θα έχει το ίδιο πάθος και θα υποστηρίξει το ίδιο πάθος την ομάδα του Εφέστου και την επόμενη χρονιά για να μπορέσει ξανά να πρωταγωνιστήσει στην Α2 κατηγορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, αγάπη. Λίγα λόγια και από μένα. Θα ευχαριστήσω τον κόσμο που μας στήριξε, αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια. Όλοι του συλλόγου ήμασταν ευχαριστημένοι με την προσέλευση του κόσμου, με την παρουσία οικογενειών, παιδιών. Ένα βαθύτατο ευχαριστώ από την ψυχή μου και ευχαριστώ και όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας και τον Τάσο, τον Πρόδρομο, τον Τίνο και θα ευχαριστήσω και τον Κοσμά γιατί ταξιδέψαμε πολύ μαζί αυτή τη χρονιά και σας ευχαριστούμε όλους και ελπίζουμε για του χρόνου να είστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτά. Νομίζω ότι
υπόθηκε ήδη από όλους μας ότι τα ευχαριστώ είναι πολλά προς χορηγούς, προς φιλάθλους και κυρίως τον κόσμο της πόλης. Ωστόσο, θα θέλαμε ένα έτσι ιδιαίτερο ευχαριστώ στον κύριο Τάσο Χατζηχρήστο, ο οποίος είναι και μαζί μας εδώ. Ήταν από την πρώτη στιγμή της προηγούμενης σεζόν ακόμη δίπλα μας, έμπρακτα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο κουβέντες. Όχι. Να τα σου. Βεβαίω. Ένα, κάτσε εδώ. Τα σου, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι πολύ περήφανος καταρχήν για το τόπο μου, για την περιοχή μου, για αυτά τα παιδιά εδώ, τους συντοπίτες μου και τους νέους φίλους που γνώρισα και τους αθλητές. Ευχαριστούμε το επιμελητήριο για τη φιλοξενία καταρχήν. Η περιοχή μας είναι ιδανική για προβολή και για τέτοιου είδους εκδηλώσεις και αγωνιστικές παρουσίες. Και θεωρώ ότι τέτοιες διοργανώσεις μόνον όφελος έχουν για την περιοχή αφενός και κατά δεύτερο λόγο και κύριο πρέπει τα παιδιά μας να τα κρατήσουμε στην περιοχή, πάση θυσία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη δική μου την μπάς περιπτώσει τη φιλοξενία εδώ πέρα. Συγχαρητήρια και θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε το κάτι παραπάνω και κυρίως οι διοικούντες να βοηθήσουν περισσότερο για να πάμε ακόμα καλύτερα γιατί μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Η αμέσως επόμενη ξεχωριστή αναφορά ανοίγει στον κύριο Μπόσδου, αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, ο οποίος δεν ξέρω επίσης αν θα ήθελε να πει δύο κουβέντες ή όχι. Ήταν και στο γήπεδο παρόν, βοήθησε επίσης την ομάδα. Θα σας παίρνει η κάμερα. Για να καθίσετε δίπλα στον κύριο Γιάννη. Να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές αυτής της καταπληκτικής πορείας που είχε ο ύφεστος. Έτσι, νομίζω ότι αποτελεί ένα ενδεχομένως και πανελλαδικό φαινόμενο μια νεοσυσταθήσα ουσιαστικά ομάδα να έχει όλες αυτές εδώ τις επιτυχίες με απέναντι σε ομάδες οι οποίες είχαν διαχρονικά παρουσία και επιτυχημένη παρουσία στον χώρο του βόλεϊ. Να συγχαρώ τους παίκτες, τον προπονητή και την ομάδα, τους προπονητές, τη διοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο να συγχαρώ και τον κόσμο. Να πω μόνο έτσι λίγο πολύ, επειδή θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Χατζηχρήστο. Ήταν πραγματικά δίπλα μας και στα μπαράς και φέτος και ως αρχικός αποστολής και πάρα πολύ βοήθησε την ομάδα. Εξυπακούεται ότι ήταν δίπλα μας ο Δήμος Φλόρινας. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γιαννάκη, τον Δήμαρχο Φλόρινας και την κυρία Φουδούλη, την Αντιδήμαρχο. Ο κύριος Βόσδου, εκτός ότι ήταν στα μπαράς και μας έδωσε το κύπελο και ήταν και γουρλής, δεν έχασε, είδε πάρα πολλά παιχνίδια και η περιφέρεια μας έχει στηρίξει έμπρακτα, όχι μόνο την ανδρική ομάδα αλλά και το τουρνά που κάναμε του ηφαίστου. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σταθήκαν δίπλα μας και είναι απίστευτη η δύναμη και το κουράγιο και η χαρά που μας δίνουν για να συνεχίσουμε όλοι μαζί σε αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια που κάνουμε στον ηφαίστο Φλόρινας. Ευχαριστώ πολύ. Η υπόσχεση τι είναι για του χρόνου. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να μας ρωτήσετε, αν είμαστε OK και καλύψαμε νομίζω όλα, μπορούμε να κλείσουμε την συνέντευξη. Ναι, είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ερώτηση, οπότε, ναι. Ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Τον Οκτώβριο. Με το καλό, τον Οκτώβριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού, ίσως. Ναι. Για τα καινούργια που έρχονται. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη. Βασικά απευθύνομαι στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Τι θα γίνει με το γυμναστήριο. Σωστά λέει ο Δημήτρης. Το γυμναστήριο, για να σας πω, ότι δεν ανήκει στην περιφέρεια. Είναι του Δήμου. Ποτέ όμως δεν αρνηθήκαμε μία συνεργασία με τον Δήμο, βέβαια στα πλαίσια που μας επιτρέπεται να γίνει αυτό, ώστε αν χρειαστεί να συνδράμουμε και εμείς θα το κάνουμε. Δημήτρη, εννοείς για τις κερκίδες ή για κάτι άλλο. Γιατί εννοείς. Ότι λειτουργεί με προσωρινή άδεια από δύο χρόνια. Και όπως είδατε, δεν παρέχει ασφάλεια καραντινό διεξαγωγή στο αγώνα. Ο κόσμος περνάει μέσα από το. Ναι. Θα πρέπει να εκπληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για
Αλλά σας λέω πάλι ότι είναι αρμοδιότητα και νομίζω δεν είναι του διαμένου νομικού προσώπου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και στη γενικότερη έννοια του Δήμου, οι οποίοι θα πρέπει να δουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να προχωρήσουν χρόνια ζήτημα. Ωραία, καλά και νομίζεις και το έθεσαι, γιατί το ξεχάσαμε αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, Τάσος. Μάλιστα, είχαμε μια συζήτηση για τα δικά μου μέσα. Πρώτα, ρε παιδιά, λίγο να βοηθήσετε και κάπου. Εντάξει, στο Δήμο όμω, απευθύνθηκα στον κύριο Γιαννάκη και είπε: ναι, στην επόμενη χρονιά δεσμεύομαι ότι θα. Ό,τι να κάνω, να κάνω μια καταγραφή των προβλημάτων και των ελλείψεων και των. Με το νερό. Είναι λυπηρό που το Αμήντο έχει ένα πολύ πιο ωραίο γήπεδο από εμάς. Που είμαστε η πορτεύουσα του νομού. Αλλά έτσι ήταν, τι να κάνουμε. Μακάρι το μπαλόνι που έρχεται, κάποια μπαλόνια που έρχονται, πιαστούμε. Υπάρχει αυτή η λύση, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τον ένα. Ένα μπαλόνι μπορεί να γίνει ένα γήπεδο. Και η κυρία Φεδούλη, δεν και η αλλαγή στις κερκίδες είναι προγραμματισμένη. Απλά καθυστερήσαμε από το Δήμο λόγω της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Ναι, μακάρι η κερκίδα να γίνει τον. Είναι προγραμματισμένο, η δαπάνη έχει εγκριθεί από ό,τι ξέρω. Και εγώ το γνωρίζω αυτό, αλλά πρέπει να γίνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, κύριε Φόσμη, κατά πόσο μπορείτε να βοηθήσετε λόγω θέμα συντονισμού, εννοώ. Γιατί η κερκίδα δεν μπορεί να γίνει από το αύριο ή Δεκέμβρη, ή θα γίνει Ιούλιο-Ιούνιο, ή δεν θα γίνει. Μπορώ να πάρω λίγο το λόγο. Ναι. Κρίνω πως είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, γιατί πλέον με αυτό που έχει συμβεί με την ανδρική ομάδα στην ουσία, έχει δοθεί τεράστια βαρύτητα και στις ακαδημίες. Είδαμε μια διόγκωση των ακαδημιών, είδαμε μια θέληση για να μάθουν τα παιδιά μας το άθλημα, οπότε καλό θα ήτανε, και επειδή είμαστε και πόλη του χειμώνα, να βρούμε μια λύση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλο αυτό το οικοδόμημα. Να χτίσουμε κάτι καλό από την αρχή όλοι μαζί. Αυτό. Δεν είναι μόνο προς αυτό. Ναι. Και όταν σε έναν χρόνο έχεις διπλασιάσει έναν ικανοποιητικό αριθμό παιδιών σε ακαδημίες, είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τη λύση. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε όλους που παρευρεθήκατε. Μπράβο.